Με 4 προγράμματα εξοικονομώ, η κυβέρνηση επιχειρεί να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται από τη σφοδρή ενεργειακή κρίση ώστε να θωρακιστούν από την υπέρμετρη ενεργειακή επιβάρυνση. Τα νέα προγράμματα θα στηριχτούν σε κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ώρα που οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, του πετρελαίου θέρμανσης και του φυσικού αερίου διαμορφώνονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ο κεντρικός σχεδιασμός των συναρμόδιων Υπουργείων προβλέπει 2 νέους γύρους του προγράμματος εξοικονομώ κατοίκων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, την έναρξη εντός του φθινοπόρου του Εξοικονομώ για τις επιχειρήσεις, αλλά και ένα πρόγραμμα Εξοικονομώ που απευθύνεται στα νέα ζευγάρια. Το Εξοικονομώ, όπως πολλοί κόσμος πλέον γνωρίζει, αλλά και για αυτούς που δεν έχουν ιδέα ή που έχουν κάπου, δεν είναι σίγουροι για το τι σημαίνει, μπορούμε να πούμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι επιδοτούμενο από το κράτος για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών μας. Προτεραιότητα δίνουμε στα παλιά σπίτια, τα οποία είναι και πιο ενεργοβόρα, τα οποία έχουν προβλήματα κτηριακά, αλλά και κοστίζουν και στην τσέπη μας, όπως είπατε νωρίτερα. Τα ακίνητα φυσικά πρέπει να έχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να είναι νόμιμα, να μην έχουν κάποια αυθαιρεσία. Αν έχουν, θα πρέπει να τακτοποιηθούν οι αυθαιρεσίες. Να είναι όσο γίνεται πιο παλιά. Γενικά θα πούμε ότι θα πρέπει να ανήκουν στην ενεργειακή κατηγορία γάμα και κάτω. Γάμα και κάτω, μάλιστα. Γάμα και κάτω. Και όσο αφορά το κλασικό, θα έλεγα, αν με επιτρέπετε αυτόν τον τίτλο να βάλω εγώ πια, στο εξοικονομώ, θα πρέπει να είναι η κύρια κατοικία. Φυσικά, εκτός από το εξοικονομώ, το οποίο έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο στο θεσμός πλέον, με 75% επιδότηση μέγιστη, περιμένουμε να ανοίξουν και κάποια άλλα παράλληλα προγράμματα εξοικονομώ για κατοικίες, τα οποία και αυτά πλέον περιέχεται μέσα σε αυτά και ο όρος της ανακαίνησης, εκτός από τις ενεργειακές αναβάθμισης. Αυτά έχουν ένα μέγιστο ποσοστό επιδότησης έως 90%. Να σημειώσω ότι αυτές οι πληροφορίες που δίνουμε τώρα στο κοινό αφορά τις επίσημες ανακοινώσεις που έχει δώσει το Υπουργείο το τελευταίο διάστημα και περιμένουμε την προδημοσία των προγραμμάτων αλλά και τον οδηγό προγράμματος. Πάμε τώρα λίγο στο διατάφτα που αφορά το οικονομικό, γιατί αυτό αποσχολεί ακόμα περισσότερο όσους μας παρακολουθούν και πουν δύσπιστα. Τώρα εγώ πού θα βρω λεφτά να πληρώσω, τι πρέπει να κάνω, πού θα μπορέσω να κάνω μια τέτοια αλλαγή. Εντάξει, επιδότηση. Πέραν τούτου όμως. Ναι. Πολύ σωστή η παρατήρηση. Το πρόγραμμα πλέον της επιδότησης όσο αφορά την ιδία συμμετοχή, διότι αν θέλετε να κάνουμε μια παρέθεση για να κατομίσει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει ακριβώς τι σημαίνει εξοικονομώ, αποτελείται από την επιδότηση, η οποία φτάνει ανάλογα με το πρόγραμμα. Και εδώ να κάνω μια άλλη ακόμα παρέτηση. Όταν αναφερόμαστε στο κλασικό εξοικονομώ, η επιδότηση θα είναι μέχρι 75%. Αν αναφερθούμε στο ανακαινίζω, νοικιάζω, που αυτό κυρίως αφορά εργασίες ανακαίνησης, η επιδότηση θα είναι 40%. Και αν μιλάμε για το πρόγραμμα εξοικονομώ ανακαινίζω, το οποίο αυτό συνδυάζει και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά και ανακαίνησης, πλακάκια, υγιεινής, κουζινικά κτλ. Αυτό το τελευταίο έχει ένα ποσοστό επιδότησης που θα αγγίξει το 90%. Παράλληλα, πράσινο φως δόθηκε σε 28.119 αιτήσεις στο πρώτο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων με ξεχωριστό προϋπολογισμό για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Όσοι υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Ενέργειας, η οποία εγκρίθηκε, θα πρέπει να δηλώσουν μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής και διαχείρισης με ποιον τρόπο θα καλύψουν την ιδία συμμετοχή με ιδία κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό. Σημειώνεται παράλληλα πως μετά την απόφαση ένταξης των 47.433 επιλαχόντων στο Εξοικονομώ, ο συνολικός ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος ανέρχεται σε 87.578 νοικοκυριά. Πραγματικά, μπήκαν όλοι. Μπήκαν όλοι. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Μπράβο. Το γεγονός αυτό. Και είμαστε σε μια διαδικασία τώρα που περιμένουμε τις οριστικές υπαγωγές κατά κύματα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και τις κατασκευές του τελευταίου εξοικονομώ που υποβάλαμε την άνοιξη. Άρα λοιπόν το εξοικονομώ 2021 έκλεισε με όλους όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα, σωστά? Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Φυσικά με τις αναβολές, οι υποβολές του προγράμματος αυτού
ολοκληρώθηκαν το 22, τον πρώτο τρίμηνο, αλλά ουσιαστικά ονομάζεται το 21. Πραγματικά ήταν αίσιο το αποτέλεσμα και όπως είπα πριν, περιμένω τις παγωγές για να ξεκινήσουμε τις κατασκευές με το καλό. Περίπου 22.000 είναι, δεν είναι και λίγοι, είναι ένα πολύ καλό έτσι, ποσό θα έλεγα. Ναι, ναι, πραγματικά. Τι κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα, να πούμε δύο λόγια για το εξοικονομώ, να πούμε τι ακριβώς σημαίνει, πώς μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο. Και φυσικά εσείς που γνωρίζετε πολύ καλά πώς να κατευθύνετε όσους έρθουν κοντά σας φυσικά. Ακριβώς.